Όμως για επιμένω να... λοιπόν προχωρήσω. Κύριε Πρόεδρε, να μέμφω με την κυβέρνηση και να αποκαλώ τον Υπουργό Τύπου Επικρατείας Υπουργό Προπαγάνδας, διότι η βασική του αποστολή τελικά ως φαίνεται είναι να αλλοιώνει την πραγματικότητα, να παραβιάζει την αλήθεια εν όψη των συμφερόντων της κυβέρνησης την οποία υπηρετεί. Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Νίκος Παπάς. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. Κύριε Λοβέρδο, πραγματικά εκπλήσωμαι, διότι δεν κρατιέστε. Επιμένετε να εκτίθεστε ενώπιν του ελληνικού λαού, λυπάμαι πάρα πολύ, και επειδή εκτιμώ ότι είστε ένας έξυπνος άνθρωπος, αναρωτιέμαι γιατί το κάνετε. Και γιατί επιμένετε. Δεν ξέρω πού θεωρείτε ότι ενδεχομένως να δίνετε εξετάσεις και ποιοι περιμένετε να σας δουν και να χαρούν από την τοποθέτησή σας. Ειλικρινά περίμενα μετά τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον τους ακραίους χαρακτηρισμούς να τους αποφύγετε περί υπουργών προπαγάνδας. Θυμάται το Πανελλήνιο ότι έχετε εξτομίσει και εσείς προσωπικά και ο ομοειδέατη σας κύριος Βενιζέλος, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα γίνει ο τάφος μας, ότι ο ομιλών είναι ο Γεωργαλάς, ο υπουργός προπαγάνδας που θέλει να ελέγξει την ενημέρωση. Προς τι όλες αυτές οι ακρότητες? Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έρχεστε και τις εξτομίζετε με αφορμή γεγονότα τα οποία σας έχουν εκθέσει. Διότι στην πολιτική υπάρχουν, θα σας πω, στην πολιτική υπάρχουν τα ιστορικά λάθη, όπως αυτό που διέπραξε η παράταξή σας, ταυτιζόμενη με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την ακραία εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σαμαρά, υπάρχουν και μεγάλες γκάφες. Και σε μια τέτοια έχετε υποπέσει, κύριε Λοβέρδο, αυτή τη εβδομάδα. Και γιατί υποπέσατε σε μεγάλη γκάφα? Διότι νομίζω ότι σπεύσατε να πείτε ότι εγώ πιάστηκα ψευδόμενος, αλλά φαίνεται ότι εσείς προσομοιάζετε κάποιον που βλέπει μπροστά του την παρανόφλουδα και αντί να στρίψει, καταργείτε την τύχη του επειδή θα ξαναπέσει.